Ωραία, πιο χαλαρού σας βλέπω σήμερα, έτσι. Το έχουν πάρει το κολλάι τώρα. Ωραία. Κάναμε τραγικά λάθη στο προηγούμενο επεισόδιο, δεν πήραμε βασικά υλικά. Παρ' όλα αυτά, ήταν το κοτόπουλο ομό της άλλης ομάδας, γι' αυτό και σήμερα είστε εδώ. Δεύτερη φορά όμως, τα λάθη δεν συγχωρούνται. Πρέπει να πάρουμε κυρίως τα περισσότερα υλικά, αν όχι όλα. Και μετά να φτιάξουμε και ένα ωραίο φαγητό. Με αγχώνεις, θα μην μου την αγχώνεις και εμένα και την μάνα μου. Καλά, ας πάρουμε τρία υλικά και ας ελπίσουμε σε ένα θαύμα. Ότι θα πετύχει το φαγητό. Σε ξεάγχωσα. Καλά είναι, καλά είναι. Θα γονάξεις τώρα το φίλο στον Έκτορα. Αλλά με τέκνο θέλω, με τέκνο διάθεση. Με τέκνο διάθεση. Τέκνο, γιατί ψοφάει για τέκνο Έκτορα. Αλήθεια. Ναι, άμα ακούει μουσική τέκνο, τρελαίνετε, βάλτε μας λίγο τέκνο να χορέψουμε και να καλέσουμε τον Έκτορα. Και να κάνει είσοδο, επειδή είναι και τεκνό. Εντυπωσιάκι. Εννοείται. Έχουμε. Φώναξε καλέ τον άνθρωπο. Ας περιμένει λίγο, δεν πειράζει. Κύριε Έκτορα! Τι του κάνουμε, Έκτορας. Δεν τον λυπόμαστε καθόλου. Το παθαίνουμε, γελάμε. Το είπα. Στο τέλος θα δούμε. Στο τέλος, κρίζω. Για να δούμε σήμερα τι θα μαγειρέψεις. Θα μαγειρέψεις με... Οπα, τι είναι. Τι είναι. Τι είναι. Τι είναι, ρε μάνα. Α, ψαράκι είναι. Το τρως κιόλας, με τρέλα. Α, πέρκα είναι. Μπράβο. Πέρκα. Το έχουμε. Πέρκα. Τι κάνουμε. Φιλέτο πέρκας. Με μουστάρδα και λαχανικά. Ευκολάκι, λοιπόν. Θα δώσουμε... 26 λεπτά είναι μια χαρά. 26 λεπτά, πάρα πολλά. Καμπάνα από εδώ. Για να μπαμ. Πέρκα. Πέρκα, πω, δύσκολο. Υψοκίνδυνο είναι η πέρκα.